Φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Αυτές τις τελευταίες μέρες που αποτελούν μια μεταβατική περίοδο για τους περισσότερους, είναι σίγουρα μια εποχή που σιγά σιγά όλοι μας, λίγο ή πολύ, βγαίνουμε πιο συχνά έξω από το σπίτι, αλλά τουλάχιστον για εμάς εξακολουθεί και είναι μια εποχή στην οποία η μουσική, τα εικαστικά, το βιβλίο και η άσκηση είναι τα δικά μας παράθυρα προς τα εσάς σε έναν κόσμο με λιγότερο άγχος και λιγότερο στρες. Ξεκίνημα σήμερα με ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος μουσικός Σίμος Παπάνας και είναι σε σκηνοθετική ανάγνωση του δικού μας Στέργιου Φουρκιώτη. Μια ξεχωριστή σειρά δράσεων του Μεγάρου Μουσικής τις τελευταίες εβδομάδες είναι μια σειρά βίντεο με τίτλο «Κομικοί μένουνε σπίτι». Όπως θα δείτε, πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό και πρωτότυπο project, το οποίο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Κομμωδίας. Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μένουμε σπίτι αυτόν τον καιρό και έχουν αλλάξει κάποιες συνήθειές μας. Εγώ έχω γίνει έτσι πιο δημιουργικός, προσέχω τον εαυτό μου και τον χώρο μου. Το πρώτο πράγμα που κάνω με το που σηκωθώ, έτσι νωρίς, κατά τις 2, είναι να βάλω το δερμάτινό μου. Ποιος είπε ότι δεν μπορείς να έχεις ακούσει την καραντίνα? Μετά αφιερώνω τουλάχιστον μισή ώρα και 30 λεπτά για να περιποιηθώ το μουστάκι μου.
Δεν μπορώ να πάω τα άπλυτα στη μάνα μου πια, οπότε πρέπει να πλύνω τα ρούχα μου μόνος μου. Δεν έχω πλυντήριο, οπότε έπρεπε να γίνω δημιουργικός. Το ίδιο ισχύει και για τα πιάτα μου. Είμαι αναγκασμένος να πλύνω μόνος μου. Δεν έχω πλυντήριο πιάτων, οπότε πρέπει να γίνω δημιουργικός. Πολύ σχολαστικά φυσικά. Ανακάλυψα το πάθος για τη διακόσμηση εσωτερικό χώρο. Για να κρατήσω τον εγκέφαλό μου σε εγρήγορση και τις δεξιότητές μου σε ένα υψηλό επίπεδο, καθημερινά προκαλώ τον εαυτό μου με προκλήσεις όπως αυτές εδώ. Έχω αφοσιώσει τη ζωή μου στη μουσική και τώρα επιτέλους βλέπω τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν, παιδιά, ήμουν ο Blink Mike, ελπίζω να είστε καλά. Σας φιλώ και θα τα πούμε στην επόμενη καραντίνα. Να είστε όλοι καλά και να πλένεστε. Γεια σας, είμαι ο Κώστας και η καραντίνα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στη ζωή μου. Ίσα ίσα, τώρα αν μείνω μόνος Σάββατο βράδυ σπίτι, δεν είμαι ένας μίζερος που θα πεθάνει μόνος, αλλά ένας υπεύθυνος πολίτης που νοιάζεται για τις ευπαθείς ομάδες της κοινότητας. Και για ποιο λόγο δεν έχει αλλάξει τίποτα? Αρχικά, κάνω ακριβώς ό,τι έκανα και πριν, στην εικονική πραγματικότητα. Βγαίνω για ποτό. Ρε παιδιά, τι είπαμε με το τσίπουρο? Στο πάρκο. Oh, κοίτα εδώ πεζοδρόμια. Τους δίνουμε τα λεφτά μας για να μην φτιάχνουν πεζοδρόμια. Και κάνω και λίγο φλερτ. Oh, Μέρι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Να σου εξηγήσω. Όχι, νερά, ρε Μέρι. Θα χαλάσει η μάσκα. Κάποιοι με λένε τρελό και ότι προσπαθώ να ξεφύγω από την πραγματικότητα που ζούμε μπαίνοντας στην εικονική πραγματικότητα. Αλλά ένα έχω να σας ρωτήσω. Εσείς έχετε κάνει ποτέ παρτάρα με 20 γυμνά μοντέλα σε ένα ιδιωτικό γιο ενώ πηγαίνετε Μπαχάμες? Ούτε εγώ. Οπότε τι άλλαξε? Όλα καλά είναι. Γι' αυτό λοιπόν μην ανησυχείτε. Μία φάση είναι. Θα περάσει. Θα βγούμε από τα σπίτια μας και θα απολαύσουμε το καλοκαίρι και ό,τι είναι να έρθει μετά από αυτό. Αλλά με συγχωρείτε, έτσι, γιατί έχω κάτι να διορθώσω. Μέρι, συγγνώμη, βγες στο μπαλκόνι, σε παρακαλώ, έχω να σου πω κάτι. Αχ, Μέρι μου, να μ' αγαπάς και σου ζητάω συγγνώμη. Δεν ήξερα πως το κέρατο θα σου αλλάξει γνώμη. Ρε Μέρι, νερό, αλήθεια. Γεια σας, είμαι ο Πάρης και τα video games είναι η ζωή μου εδώ και 3 εβδομάδες. Μέχρι τώρα δεν είχα καμία επαφή με τα βιντεοπαιχνίδια. Ήμουν αυτό που λέμε εμείς οι gamers... No bus. Ποια ταινία βλέπεις? Δεν βλέπω ταινία, παίζω game. Φοβερά γραφικά, είναι όλοι σαν αληθινή. Ποιο game παίζεις? Το Resident Evil. Μα αυτό δεν είναι ταινία. Έβλεπα όλα αυτά και νόμιζα ότι ήταν DVD από ταινίες. Βλέπετε, εγώ είχα μείνει στα παλιά παιχνίδια. Αυτά που μεγαλώσαμε. Αυτά της δεκαετίας του 90. Γεμάτα πίξελ και διαλυμένες φιλίες. Άρχισα να παίζω 2 από αυτά στον υπολογιστή μου και η καραντίνα πια είναι όπως ήμουν πριν 20 χρόνια. Βιντεοπαιχνίδια, κακό κούρεμα και μηδέν ερωτική ζωή. Το ένα που παίζω είναι ένα πολεμικό video game στρατηγικής και επεκτατισμού. Κατάφερα να κατακτήσω τη Σοβιετική Ένωση. Okay, είναι αρκετά παλιό αυτό το παιχνίδι. Το δεύτερο βιντεοπαιχνίδι που μου αρέσει είναι από τα λεγόμενα First Person Shooter. Έχω ένα όπλο μπροστά μου σαν να πυροβολώ εγώ ο ίδιος τους εχθρούς.
Γιατί σε αυτή την πανδημία δεν θα σκοτώνει μόνο ο κορονοϊός. Στη δική μου περίπτωση βέβαια λέγεται first person shot, γιατί είμαι πάντα ο πρώτος που πυροβολείται και πεθαίνει. Και γιατί ως ενήλικας πλέον το έχω μετατρέψει σε video drinking game. Κάθε φορά που σκοτώνομαι χτυπάω ένα tequila shot. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου και το badass nickname. Άλλον ένα γύρο και μετά κατευθείαν για ύπνο. Και έτσι ευχάριστα και νοσταλγικά περνάει ο εγκλισμός και η καραντίνα. Αυτά τα video games τα έχω συνδυάσει με τη φωνή της μάνας μου. Βγες έξω να παίξεις που κάθεσαι με αυτά και που βλακώνεσαι, ε! Ποιος δεν μπορεί να βγει έξω τώρα, μάνα. Συγγνώμη. Και να προσέχεις, γιατί είσαι 70 χρονών. Σχεδόν ένα μήνα μετά την πρώτη διαδικτυακή συνεργασία τους, δεκάδες Θεσσαλονικοί δημιουργοί, τραγουδιστές και μουσικοί ξαναένωσαν τις δυνάμεις τους από μακρινή απόσταση σε μια ξεχωριστή και αγαπημένη σύνθεση του Νίκου Πορτοκάλογλου. Είμαι πολύ βαθιά συγκινημένη και πολύ περήφανη για αυτή την κίνηση και την πρωτοβουλία 60 καλλιτεχνών από την πόλη μας να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο με πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Είμαστε όλοι μαζί σε ένα καράβι που φλέγεται και τραβάμε το ίδιο κουπί. Αυτή τη στιγμή ο πολιτισμός περνά μια τεράστια κρίση και είμαστε εδώ για να παλέψουμε γι' αυτόν. Σας στέλνουμε στο πλευρό μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για το αποτέλεσμα και εγώ προσωπικά που συμμετείχα σε αυτή την κίνηση. Και τα καλύτερα έρχονται. Γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω. Τα καράβια μου καίω. Τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Τα πόδια σου κλαίω. Μη μ' αφήσεις, σου λέω. Σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά. Είμαι η Κική Τσαλίκη, τραγουδίστρια των Θες Singers. Ήταν μια πρωτοβουλία από τον Νίκο Βαφίδη και τον Γιώργο Φωκά να ενωθούμε όσοι καλλιτέχνες μπορούμε σε αυτό το εγχείρημα, στο σχήμα λόγου και στα καράβια μου καίω. Στην αρχή ήμασταν 40 τραγουδιστές με τους μουσικούς μας, σαφώς, 50 κάτι. Και στην πορεία μεγάλωσε κι άλλο η ομάδα, γίναμε 50 τραγουδιστές και με τους μουσικούς 60 κάτι. Αλλά με όλους εσάς έχουμε γίνει χιλιάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας και την ανταπόκρισή σας. Σας νιώσαμε κοντά μας και ελπίζουμε να μας νιώσατε κι εσείς το ίδιο. Στα επόμενα λοιπόν που θα έρθουν, στα καλύτερα για τον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ παίζω βιολί. Είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχω σε αυτό το υπέροχο έργο των παιδιών για να δείξουμε εμείς το δικό μας μήνυμα στην καραντίνα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε όλοι, να βγάλουμε τη δική μας νότα για ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο που ίσως η μουσική είναι ένα μεγάλο κίνητρο για αυτούς, για τη ζωή τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμουν ανάμεσα σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση για τους καιρούς μας. Ήταν στην ουσία η κραυγή μας, η οποία μας βοήθησε στο να την εκφράσουμε μέσω της μουσικής μας, ενωμένη, και να περάσουμε πιο εύκολα αυτές τις δύσκολες στιγμές της καραντίνας. Γιατί το Βυζάντιο, ρωτούσε στο βιβλίο της η Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ το 2012. Και γιατί το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, θα ρωτούσε σήμερα κάποιος επισκέπτης, δύσπιστος απέναντι στον πολιτισμό που δημιούργησε μια από τις μακροβιότερες αυτοκρατορίες στην παγκόσμια ιστορία. 11 αιώνες πολιτισμού του Βυζαντίου μπορούν άραγε να χωρέσουν σε ένα μουσείο? Την απάντηση δίνουν οι ίδιες οι συλλογές του μουσείου που ξετυλίγουν το αφήγημα ενός συναρπαστικού πολιτισμού του Βυζαντινού, την τέχνη, τη θρησκεία, την καθημερινή ζωή, έναν ολόκληρο κόσμο τόσο διαφορετικό αλλά και τόσο όμοιο με το σημερινό, τόσο μακρινό και παρεξηγημένο αλλά και τόσο οικείο και κοντινό. Και γιατί χριστιανικό, θα ρωτήσει πάλι ο δύσπιστος επισκέπτης? Γιατί στο Βυζάντιο η θρησκεία αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής και προσωπικής ταυτότητας των ανθρώπων. Οι Βυζαντινοί είχαν απόλυτη επίγνωση και αντίληψη της σημασίας τους ως μέρος ενός εξελισσόμενου ιστορικού γίγνεσθε. Αυτό λοιπόν το ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθε αναδεικνύει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και προσφέρει στον επισκέπτη ένα απόσταγμα του Βυζαντινού και Χριστιανικού πολιτισμού, γιατί ο σκοπός των μουσείων είναι να συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση και όχι στην απλή και επιφανειακή γνώση.
πρώτο έργο στη μετάβαση από την αρχαιότητα στο χριστιανισμό είναι ο Ορφέας που παίζει λύρα καθισμένος ανάμεσα σε άγρια και ήμερα ζώα. Σύμφωνα με το μύθο, Ορφέας ήταν κιθαροδός από τη Θράκη και μάγευε ανθρώπους και ζώα με τους ήχους της λύρας του. Στη χριστιανική τέχνη η μορφή του συμβολίζει τον Χριστό. Το γλυπτό είναι τραπεζοφόρο, δηλαδή στήριγμα τραπεζιού και είναι προϊόν μικρασιατικού εργαστηρίου. Χρονολογείται στον 4ο αιώνα και προέρχεται από την Αίγινα. Θεωρείται σπάνιο καθώς είναι ένα από τα τρία με αυτό το θέμα που σώζονται σε καλή κατάσταση. Οι βασιλικές ήταν τα πρώτα κτίρια που κάλυψαν τις λατρευτικές ανάγκες των πρώτων χριστιανών. Στην Αθήνα η σημαντικότερη είναι η βασιλική του Ηλισσού, η οποία κτίστηκε κατά τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν πάνω σε μια νησίδα του ομώνυμου ποταμού ανατολικά του Ολυμπίου. Ήταν αφιερωμένη στο μάρτυρα Λεωνίδη, επίσκοπο Αθηνών, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τις 7 διακόνησες ακολούθους του επί Αυτοκράτορος Δεκίου, το 250 μετά Χριστόν στην Κόρινθο. Από τη βασιλική διασώθηκε μέρος του γλυπτού διακόσμου καθώς και σπαράγματα του ψηφιδωτού δαπέδου που οι παραστάσεις του χαρακτηρίζονται από καλεστησία, χάρη και νατουραλιστική διάθεση όπως η απεικόνηση πελαργού που ραμφίζει φίδι. Η παράσταση εγγράφεται σε οκταγωνικό διάχωρο το οποίο πλαισιώνει αλυσιδωτός πλοχμός. Την νομιμοποίηση της χριστιανικής θρησκείας το 313 μετά Χριστόν ακολούθησε η παρακμή και ο κλονισμός της αρχαίας θρησκείας. Οι τόποι λατρείας των ειδώλων, ήδη εγκαταλελειμμένοι από τους εθνικούς, καθαγιάστηκαν και πολλοί αρχαίοι ναοί και μνημεία μετατράπηκαν σε χριστιανικές εκκλησίες, κυρίως κατά τον 6ο αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Παρθενών, που μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό, έγινε μια τρίκλητη βασιλική με υπερώα, νάρθηκα, εξονάρθηκα και έθριο. Αφιερώθηκε στην Παναγία την Αθηνιώτισσα και εξελίχθηκε σε μεγάλο προσκύνημα. Το 12ο αιώνα λειτουργήσε και ως Μητρόπολη των Αθηνών. Από τον άμβονα της Βασιλικής προέρχεται το μαρμάρινο θωράκιο με το μεγάλο ανάγλυφο σταυρό. Από τις πιο αξιόλογες αλλά και λιγότερο γνωστές συλλογές του Βυζαντινού Μουσείου είναι εκείνη των Βυζαντινών χειρογράφων που χρονολογούνται από τον 6ο έως και το 19ο αιώνα. Ο χρυσόβουλος λόγος του Ανδρονίκου Δευτέρου Παλαιολόγου διασώζει σπανιότατη μικρογραφία του Αυτοκράτορα να παραδίδει το χρυσόβουλο στο Χριστό ακολουθώντας παλαιότερα πρότυπα αυτοκρατορικής εικονογραφίας. Οι χρυσόβουλοι λόγοι ήταν αυτοκρατορικά έγγραφα παραχώρησης προνομίων και έφεραν χρυσή σφραγίδα, βούλα. Το χειρόγραφο του Βυζαντινού Μουσείου αποτελείται από 5 επικολλημένα φύλλα περγαμηνής, έχει μήκος 2 περίπου μέτρα και χρονολογείται στα 1301. Εκδόθηκε από τον Ανδρόνικο Δεύτερο Παλαιολόγο προκειμένου να επικυρώσει και να προσαυξήσει ορισμένα προνόμια που στο παρελθόν είχε εκχωρήσει στο Μητροπολίτη Μονεμβασίας Νικόλαο. Το έγγραφο προέρχεται από τη Μονεμβασία. Τα χρυσόβουλα είναι από τα σημαντικότερα τεκμήρια της παράλληλης εξουσίας και σύμπραξης των δύο αρχών που χαρακτηρίζουν την όλη οντότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της κοινωνίας κατά τη Βυζαντινή ιστορική πραγματικότητα, του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη. Η αμφιπρόσωπη εικόνα της Σταύρωσης από την Άρτα είναι το παλίμψιστο του Βυζαντινού Μουσείου, αφού διατηρεί στην κύρια όψη της τρία διαφορετικά στρώματα ζωγραφικής. Από το παλιότερο του 9ου αιώνα σώζονται ο Σταυρός με το σώμα του Χριστού και δύο άγγελοι. Επίσης διακρίνονται το χέρι του Ιωάννη σε δέηση και δοχείο στον αριστερό ώμο της Παναγίας το οποίο κρατούσε άγγελος, συμβολισμός της Εκκλησίας. Ο κάμπος με τα άστρα και οι επιγραφές προστέθηκαν το 10ο αιώνα. Στη ζωγραφική φάση του 13ου ανήκει η Παναγία, ο Ιωάννης και η κεφαλή του Χριστού. Επίσης, η εξέταση της εικόνας με τη μέθοδο της ακτινογραφίας απέδειξε ότι τον 9ο αιώνα ο Χριστός είχε ζωγραφιστεί με ανοιχτά μάτια, δηλαδή ήταν ακόμα ζωντανός πάνω στο Σταυρό. Αυτό συνέβαινε κατά κανόνα στις πρώιμες απεικονίσεις της Σταύρωσης στη Βυζαντινή τέχνη τον 6ο και 7ο αιώνα, για να τονιστεί περισσότερο η θεία φύση του Χριστού και η νίκη του απέναντι στο θάνατο. Ωστόσο, άλλα στοιχεία της εικόνας που χρονολογούνται στον 9ο αιώνα αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, όπως το αίμα και το νερό που ρέουν από την πλευρά του.
Η ανθρώπινη φύση και η θυσία του θεανθρώπου τονίστηκαν περισσότερο όταν το 13ο αιώνα το πρόσωπο του Χριστού ζωγραφίστηκε με κλειστά μάτια, όπως συνηθιζόταν πλέον στη βυζαντινή τέχνη. Η πίσω όψη της εικόνας έφερε αρχικά παράσταση πεθανότατα της Θεοτόκου, η οποία τον 16ο αιώνα επιζωγραφίστηκε με την Παναγία Βρεφοκρατούσα στον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η σπάνια ψηφιδωτή εικόνα του 13ου αιώνα αποδίδει τη Θεοτόκο Γλυκοφιλούσα, εικονογραφικό τύπο που τονίζει τη μητρική ιδιότητα της Παναγίας. Η επιγραφή της συγκεκριμένης εικόνας, «Μήτυρ Θεού η επίσκεψης», τονίζει το ρόλο της Παναγίας ως προστάτηδας των ανθρώπων. Η ψηφιδωτή εικόνα είναι ένα από τα λίγα σωζόμενα δείγματα αυτού του είδους, καθώς η τεχνική του ψηφιδωτού δεν εφαρμοζόταν συχνά σε φορητές εικόνες λόγω του υψηλού κόστους της. Στο κέντρο του κάτω πλαισίου σώζεται η εγκοπή στην οποία προσαρμοζόταν στήριγμα για την περιφορά της εικόνας σε λιτανίες, στους δρόμους της πόλης και στις μεγάλες γιορτές ή κατά τις μεγάλες ανάγκες. Ενώ τον υπόλοιπο χρόνο η εικόνα πρέπει να βρισκόταν στο τέμπλο του ναού. Προέρχεται από το ναό του Αγίου Βασιλείου στην Τρίγλια της Βυθινίας κοντά στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ως ένα από τα κοιμήλια προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Οι καλλιτεχνικές κατακτήσεις του Βυζαντίου εφαρμόζονταν ανάμεσα στη χριστιανική ναοδομία και διακοσμητική, καθώς η χριστιανική λατρεία κατήχε εξέχουσα θέση στη ζωή των Βυζαντινών. Κορυφαίο παράδειγμα τέτοιας κατασκευής αποτελεί το τέμπλο ως διαχωριστικό του επίγειου κόσμου, που είναι ο κυρίως ναός, και του επουράνιου, που είναι το ιερό βήμα. Η μαρμάρινη πλάκα επιστηλίου τέμπλου προέρχεται από τη Μονή Βλατάδων της Θεσσαλονίκης και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Αποτελούσε τμήμα παράστασης της Μεγάλης Δέησης με τις μορφές των Αποστόλων Ιακώβου του Αλφαίου, Φιλίππου και Λουκά και τις αντίστοιχες εγχάρακτες επιγραφές. Η εξαιρετική του σπανιότητα έγκυται στην τεχνική απόδοση του γλυπτού, που αποτελεί συνδυασμό επιπεδόγλυφου και ζωγραφικής με κυρωμαστίχη. Η πολυπρόσωπη εικόνα της Σταύρωσης που βλέπουμε διαδραματίζεται έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ σε χρυσό βάθος. Την παράσταση χαρακτηρίζει έντονη συναισθηματική φόρτιση και ζωηρές κινήσεις των μορφών, ο μεγάλος αριθμός εικονιζομένων προσώπων, με προσθήκη ακόμα και υπέων, η ιδιαίτερη προβολή της μορφής της Μαρίας Μαγδαληνής που γονατίζει στη βάση του Σταυρού και γενικά δημιουργεί μια δραματική ατμόσφαιρα. Αυτή η δραματική ατμόσφαιρα συναντάται σε έργα της γοτθικής τέχνης. Υπάρχουν όμως και στοιχεία, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά, που θυμίζουν τη βυζαντινή ζωγραφική, όπως το χρυσό βάθος και οι δυο ηλικιωμένοι που συνομιλούν κάτω δεξιά. Το έργο αποδίδεται στο Βενετό ζωγράφο των μέσων του 14ου αιώνα, Πάολο Βενετσιάνο. Είμαστε έναν αιώνα πριν από την τελική πτώση της αυτοκρατορίας, μια εποχή με έντονη διανόηση και πνευματική ζωή στο Βυζάντιο, την Παλαιολόγια Αναγέννηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι την ώρα που η αυτοκρατορία έδιε, η διανόηση και η πνευματική ζωή ήταν πιο ανθυρή από ποτέ. Ο Άρχον Μιχαήλ, ο Μέγας Ταξιάρχης, παριστάνεται μέχρι τη μέση σε επίσημη στάση. Στο δεξί χέρι κρατεί σκύπτρο, με το αριστερό κρατεί τη σφαίρα του κόσμου, με χρυσά τα αρχικά Χριστός δίκαιος κριτής και με παράσταση κεφαλής λέοντα. Η προέλευση της εικόνας από την Κωνσταντινούπολη και η υψηλή ποιότητα ζωγραφικής παραπέμπουν σε σημαντικό εργαστήριο που έδρασε στην Κωνσταντινούπολη κατά το πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Αφήνοντας πίσω μας την Παλαιολόγια Αναγέννηση, βρισκόμαστε εμπρός σε ένα έργο της κριτικής σχολής. Το πιο δημοφιλές θαύμα του Αγίου Γεωργίου Τροπεοφόρου συσχετίζεται με την απελευθέρωση της πόλης Αλλαγίας από το Δράκοντα και τη διάσωση της πριγκίπισσας. Στην εικόνα από την Κρήτη που αποδίδεται στον Κλότζα και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ο Άγιος παριστάνεται με στρατιωτική στολή, έφυπος, τη στιγμή που σκοτώνει το φτερωτό δράκοντα με το δόρυ του.
Η πολυπρόσωπη σύνθεση συμπληρώνεται από ευγενείς και στρατιώτες. Τα εντυπωσιακά αναγεννησιακά κτίρια θυμίζουν οχυρωμένη βενετσιάνικη πόλη της εποχής του Κλόντζα, πιθανόν τον ίδιο το Χάνδακα από το σημερινό Ηράκλειο. Βυζαντινοί αγιογράφοι δεν μας είναι γνωστοί πριν από την Κρητική και την Επτανησιακή σχολή. Η εικόνα της κυρίας της Λαμποβίτισσας από την ομώνυμη μονή στην Κέρκυρα είναι έργο του ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, που υπογράφει το έργο του αριστερά από το θρόνο. Η Παναγία με χρυσό στέμα, καθισμένη σε μαρμάρινο θρόνο, κρατεί το Χριστό που ευλογεί. Η μορφή της είναι επηρεασμένη από τις ιταλικές παραστάσεις της Παναγίας στον τύπο της Madre della Consolazione σε μια εξαιρετική πρωτότυπη σύνθεση. Η εικόνα προέρχεται από τη συλλογή Λοβέρδου. Στην εικόνα του Αγίου Δημητρίου από τον Ναό η Παπαντή στη Θεσσαλονίκη, ο Άγιος εικονίζεται κατενόπιον ως τη μέση περίπου, νέος, αγένιος, με κοντά σγουρα μαλλιά, πάνω σε δίχρωμο βάθος. Το κέντρο του θώρακά του κοσμεί ανάγλυφο χρυσό εγκόλπιο με την παράσταση του Χριστού. Στην εικόνα συνδυάζονται στοιχεία από παλαιολόγιες και μεταβυζαντινές παραστάσεις στρατιωτικών Αγίων. Η υψηλή ποιότητα της ζωγραφικής, καθώς και τα εικονογραφικά τεχνοτροπικά της χαρακτηριστικά, τη συνδέουν με την τέχνη της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα με το έργο του κυριότερου εκπρόσωπού της, Φράγκου Κατελάνη. Τα αυστηρά μέτρα και οι περιορισμοί που ισχύουν ακόμη μας κρατούν μακριά από χώρους άθλησης και γυμναστήρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε μέσα στο σπίτι μας αυτή την ώρα να φορέσουμε μια αθλητική περιβολή και να γυμναστούμε με τη βοήθεια των επαγγελματιών γυμναστών της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, είμαι η Έλινορ και από εδώ είναι ο Γιώργος, συνάδελφός μου και καλός φίλος. Είμαστε καθηγητές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα κάνουμε ένα πρόγραμμα σήμερα γενικής γυμναστικής για όλο το σώμα. Ακολουθήστε όσο μπορείτε, ό,τι δεν μπορείτε, το αφήνετε στην άκρη και απλά κουνιόμαστε. Εντάξει, ξεκινάμε. Πάμε λίγο δεξιά-αριστερά. Το βασικό είναι να σηκωθούμε από τον καναπέ και να γυμναστούμε. Και αν κάτι σας μπερδεύει, δεν πειράζει καθόλου. Απλά φεύγω δεξιά-αριστερά και αφήνω χαλαρά τα χέρια μου, αναπνέω. Τα αφήνω να πάνε λίγο όπου θέλουν. Και πάμε λίγο φτέρνα πίσω. Και θέλω τώρα σιγά σιγά να στρίψεις τα πόδια σου προς τα έξω και να φέρεις τη φτέρνα στον αντίθετο γλουτό. Και ταυτόχρονα να χαμηλώσεις λίγο. Θα βάλεις τα χέρια σου στους ώμους και θα φτιάξεις ωραίους κύκλους. Εδώ. Και αναπνέουμε. Στραμμένα προς τα έξω τα πόδια και αντίθετους κύκλους τώρα και 4, 3, 2 και φεύγει μία το ένα πόδι μπροστά, μία το άλλο και κάνω μία κυκλική κίνηση του χεριού. Σκέψου λίγο πως αρπάζεις κάτι, άνοιξε καλά τα δάχτυλα των χεριών σου και κλείσε σε γροθιά και οπ και οπ και τράβα αφαλό και δούλεψε το σώμα λίγο σαν σούστα. Και 4, 3, 2, τέλεια. Θα φέρεις ένα πόδι πίσω, ένα πόδι μπροστά, αριστερό έχουμε εμείς, και θα φέρεις μία το δεξί γόνατο και μία το αριστερό. Κάνεις άρση μετακινώντας το σώμα σου πίσω και μπροστά. Και πάμε. Δούλεψε σαν το δρομέα, φέρει χέρια, πάμε με πάθος και άλλα δύο. Και θα μείνεις με 10 γόνατα το δεξί και 9 και 8, βάλε 7, 6 και 4, 3, 2, φεύγει σώμα πίσω και σηκώνεις γόνατο και σφίγγεις κοιλιακούς και πάμε και χέρια ψηλά να δουλέψουν καλά οι κοιλιακοί, πάμε θέση μάχης και 3 και 2,
Και τέλεια, λίγο τζόκινγκ στο ενδιάμεσο. Μπορείς να αφήσεις τη λεκάνη δεξιά-αριστερά να στρίψει. Τέλεια. Και αλλάζουμε πόδι. Δεξί μπροστά, αριστερό πίσω. Φεύγει μπροστά. Μία το ένα, μία το άλλο. Και πάμε. Και αφήστε τους ώμους σας ιδιαίτερα χαλαρούς, γιατί όταν κουράζεστε σφίγγεστε εδώ στην περιοχή, οπότε μην ξεχνάτε, καλή αναπνοή. Και hop, και τέλεια. Και πάμε το αριστερό μου 10 φορές και χου, βάλε πάθος στην κίνησή σου. Και 4,3, 2, φεύγει το άλλο πόδι μπροστά και πάμε θέση μάχης. Χέρια ψηλά και σφίξε κοιλιακούς. Πάμε, δώσε, πάμε. Και 3 και 2 και τέλεια. Ενδιάμεσα ή περπατάς για να πάρεις μια ανάσα ή τρέχεις λίγο, αν είσαι δυνατή ή δυνατός. Σηκωθείτε, ακόμα κάθεστε. Στον καναπέ είστε και μας κοιτάτε. Πάμε το άλλο πόδι μπροστά και φύγαμε φτέρνα πίσω. Και φτέρνα πίσω και στο άλλο και σφίξε το γλουτό σου και πάμε να ανεβάσουμε σφιγμούς. Έλα, τράβα φαλό. Δούλευε πάντα γνωρίζοντας τι αντέχει το σώμα σου και μην αφήνεις τίποτα να σε πονάει ή να σε ενοχλεί. Πάμε το πίσω πόδι τώρα 10 φορές, 9, 8, 7, χέρια, 6, 5, 4, 3, 2 και το άλλο, φύγαμε, 9, 8, 7, 6, 5 πίσω, 4, 3, 2 και αλλάζω απευθείας και φεύγω, φτέρνα και φτέρνα και πάμε, πάμε, βάλτε ό,τι μουσική θέλετε και γυμναστείτε μαζί μας, να μείνετε σε δεξιά. Θα σας φτιάξει αμέσως τη διάθεση. Σας το υπόσχομαι. Και πάμε το πίσω πόδι φεύγει για 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2. Το άλλο πόδι πάει πίσω και πάμε στο γλουτό κατευθύνεται η φτέρνα. Και 4, 3, 2, ωραία. Αλλάζουμε πόδι και θα δουλέψουμε τώρα. Σφίξιμο γλουτού, σφίξιμο κοιλιακών. Δουλεύω κρατώντας και τα δύο μου πόδια τεντωμένα. Και σφίξε κοιλιακούς. Και πάμε. Τραβά φαλό. Και τέλεια. Και πάμε. Το πίσω πόδι φεύγει. Hop, hop, hop. 4, 3, 2 και μπροστά το άλλο. Σφίξε κοιλιακούς. Πάμε, 5, 4, 3, 2 και λίγο τζόκινγκ, λίγο όμι δεξιά, αριστερά, κάτω, αναπνέεις και αλλάζουμε, εισπνέω και σφίξε, σφίξε, τέντωσε, ωραία, πάμε και χέρια ελεύθερα, σφίξε κοιλιακούς, πόδι τεντωμένο, έλα. Ο γλουτός κοντράρει με τον οπίσθιο μυριαίο. Και 4, 3, 2, πάμε το πίσω πόδι, 10, 9. Σφίξε κοιλιακούς, θέλω να κοντράρουν αυτοί οι δύο μυς για να μην ενοχλείς την αίσθη σου. Και το μπροστινό, φύγαμε. Οπ, σφίξε. Και 5, 4, 3, 2, τέλεια. Βάζουμε λίγο ασκήσεις ισορροπίας. Ιδιαίτερα σημαντικές. Θέλω να λυγίσεις το ένα σου πόδι. Θα μείνεις για λίγο εδώ, παίξε λίγο, κουνήσου. Αν νιώθεις πως έχεις μικρή ισορροπία, απλά μη κουνιέσαι. Θα συμβαίνει από μόνο του. 3, 2 και σήκωσε τη φτέρνα από κάτω. Οπ, και 9, σήκωσε φτέρνα, 7, 6, 5, 4, 3, 2, τέλεια, πάρε μια ανάσα, κινήσου ή με περπάτημα ή όπως νιώθεις εσύ, πάρε μια ανάσα ψηλά αν θέλεις, τέλεια, ετοιμάζουμε το άλλο πόδι, εδώ, μην φοβάσαι,
Τι θα πάθεις, το πολύ πολύ θα πάθεις, θα κατέβει το πόδι στήριξης. Μένεις, κουνιέσαι, πάμε. Ξανά, άμα δεν έχεις καλή ισορροπία, λειτουργήσε χωρίς τις κινήσεις αυτές που δείχνω τώρα. Και πάμε με τη φτέρνα να σηκώσω και χου, και πάμε. Σηκώνουμε τη φτέρνα από τη γη. Κοίτα πως σηκώνω τη φτέρνα από τη γη, χωρίς να αναπηδώ. 3,2 ακόμη, 1, τέλεια. Ξεκούραση, άνοιξε καλά πόδια. Κατέβα ίσια κάτω και δούλεψε μία τη μία φτέρνα, μία την άλλη, ένα λάξ. Κράτα το σώμα σου ολόισιο, η ώμη σου πίσω. Το κεφάλι σου είναι, οδεύει προς τον ουρανό. 4, 3, 2. Άλλο ένα και πίεσε προς τα κάτω. Και θέλω τώρα να βάλεις δύναμη στις φτέρνες. Ζούλα τις φτέρνες στη γη δυνατά, σαν να θέλεις να ανοίξεις δύο τρύπες. Πάμε. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Έρχεσαι από αυτή τη θέση διάτασης, κατεβαίνεις. Λίγο τραβάς εδώ. Για λίγα δευτερόλεπτα. Στρίβεις εδώ, χαμηλώνεις. Στο βάθος που νιώθεις καλά. Εδώ φροντίζεις το γόνατό σου να μην ξεπερνάει τα δάχτυλα των ποδιών σου. Αλλάζω πλευρά, χαμηλώνω, στρίβω λίγο, κοιτάζω το τεντωμένο μου, γυρίζω, γόνατο δεν ξεπερνάει δάχτυλα, φτιάχνω μια ορθή γωνία, έλεγξε ότι το γόνατο και ο αστράγαλος είναι σε μια ευθεία, εισπνοή 3, 2, 1, τέλεια. Ερχόμαστε να ξαπλώσουμε, συνεχίζουμε με ασκήσεις εδάφους. Θα έρθουμε ανάσκελα και θα ξεκινήσουμε με την εξής άσκηση. Θα σηκώσω τα πόδια μου από τη γη, θα κρατήσω τους ώμους μου κάτω και θα σηκώσω λίγο τη λεκάνη μου εδώ και δουλεύουμε έτσι και τους κοιλιακούς μας, αλλά και έχουμε μια ωραία κινητοποίηση στη σπονδυλική μας στήλη χαμηλά. Και λίγο ακόμα, μπορείς να πάρεις δύναμη από τη γη, κλέβοντας λίγο, ή μπορείς να γυρίσεις τις παλάμες σου στον ουρανό, έτσι ώστε όλη η δύναμη να περνάει περισσότερο στο σώμα σου και λιγότερο στα χέρια σου. 3, 2 και τέλεια. Θα πατήσεις με ανοιχτά πόδια, θα σηκώσεις τη λεκάνη και θα έχεις γλουτούς πάνω και μέση και λίγο πλάτη. Από εδώ σφίξιμο και ένα κλείσιμο των ποδιών προς τα μέσα, μικρό. Τράβα φαλό και καθώς ανεβάζεις, σφίγγεις τους γλουτούς σου, σφίγγεις το εσωτερικό των ποδιών σου, τραβάς καλά τον αφαλό σου μέσα. 4, 3, 2, 1. Κατεβαίνεις πόνδυλο-σπόνδυλο, αργά κάτω και κλείνεις το ένα πόδι, βάζεις το άλλο από πάνω και ανεβαίνεις. Από εδώ, σήκωσε το πόδι ψηλά, και κράτα τους γλουτούς σου ψηλά, ανεβοκατέβασε πόδι, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λίγησε, τράβα αφαλό και ανέβα. Ξεδίπλωσε το πόδι σου ψηλά, μην το κλωτσάς, σφίξε. Και ο γλουτός είναι σημαντικός μυς, είναι ο μεγαλύτερος στο σώμα μας. 2 και κατέβα. Αυτό το πόδι με το οποίο στηριζόσουν, θα το πάρεις και θα το φέρεις κοντά σου, θα έρθει από κάτω, το άλλο θα τραβήξεις. Αναπνέεις, μένεις. 4, 3, 2, 1 και πατάς. Πατάς λοιπόν το άλλο πόδι απευθείας, σηκώνεις τους γλουτούς σου πάνω, εισπνέεις, τεντώνεις και πάμε. Τράβα φαλό, σφίξε ωραία τους γλουτούς σου, πάμε. Μην ξεχνάς τον πυρήνα σου, εδώ, σφίξε κοιλιακούς, πέτρα. Το μόνο που δεν θέλω να σφίγγεις είναι εδώ ψηλά τις ομοπλάτες σου. 2, 1 και λίγησε το, τακτοποίησε το σώμα σου αν χάλασε και εκπνέεις, πάμε.
και δώσε σφίξε Κυλιακούς. Έλα, 5, 4, 3, 2 και κατεβαίνει σιγά σιγά. Φέρνεις το πόδι το οποίο στηριζόσουν από μπροστά και έρχεται το ένα και τραβάει το άλλο. Αναπνέεις και νιώθεις μια υπέροχη διάταση στο πίσω μέρος του ποδιού. 3, 2, 1, τέλεια. Θα έρθουμε στην τετραποδική, θα έρθουμε στα 4 και τα γόνατά μας είναι ακριβώς κάτω από τη λεκάνη μας. Τα χέρια μας είναι ακριβώς κάτω από τους ώμους, μάκρυνε καλά το σώμα. Και θέλω να σηκώσεις και να φέρεις. Να λυγίσεις τα άκρα χωρίς να κατεβάσεις το γόνατο. Πάμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μένει το χέρι μπροστά. Τεντώνει το πόδι και κάνεις flex point και ανοικοκλίνεις τη γροθιά σου. Ο αντίχειρας κοιτάζει στον ουρανό και κάνεις flex point με το πέλμα και ανοιγόκλεισε δάχτυλα δυνατά. Τέλεια, κατέβα να ξεκουραστείς. Όσο ξεκουράζεις, ξαναλέω, ανεβοκατεβάζεις και κλείνεις καλά τη γροθιά σου και κάνεις flex point στο πέλμα. Πάμε για αλλαγή. Στην πρώτη άσκηση τα τραβάω κοντά μου χωρίς να πέσει το ύψος. 1 και 2, 3 εκπνέω, 4, 5, 6, 7, σφίξε Κυλιακούς, 8, 9, μένω, τεντώνω σιγά σιγά πόδι, τεντώνω χέρι και flex point, ανοιγόκλεισε, τράβα φαλό και 6, 5, 4, 3, 2, 1 και από εδώ θέλω να πας στο πόδι σου τέρμα όσο γίνεται πλάι, το οποίο θα έρθει και τέρμα στην άλλη πλευρά. Και πάμε. Κράτα τους αγκώνες σου μαλακούς και τους κοιλιακούς σου πολύ σφιχτούς. Έχεις δύο επιλογές. Μπορείς να δουλέψεις εδώ, μπορείς να δουλέψεις και κάτω χαμηλά. Θα κάνεις ακριβώς αυτό που σε ενοχλεί. Αν δεν έχεις καλό έλεγχο, τότε θα μείνεις χαμηλά. Καλό έλεγχο εννοώ των κοιλιακών και της μέσης. Και 3 και 2 και 1. Μαζεύω και αλλάζω το άλλο πόδι και πάμε. Οπ και οπ και οπ. Σφίξε Κυλιακούς. Πάμε. Οπ και 5, 4, 3, 2 και 1. Η ξεκούρασή σου θα έρθει σε αυτή τη διάταση εδώ. Αφήνω να πέσει σιγά σιγά η λεκάνη και δουλεύω ανέβασμα κατέβασμα. Φυσικά δεν αφήνεις τίποτα να σε ενοχλεί ή προσθέτεις μαξιλάρι κάτω το γόνατό σου αν είναι ευαίσθητο. Από εδώ νιώθεις καλά, πάρε το πόδι σου και τράβηξέ το. Αναπνέεις. Αν δεν το φτάνεις, μπορείς απλά να τίνεις το χέρι προς το πόδι. Μπορείς να στρίψεις και να το κοιτάξεις και να μείνεις έτσι. Δεν πειράζει. Μένεις. Αναπνέεις. 4, 3, 2, 1. Και αλλάζουμε. Φέρνω το άλλο. Κάθομαι στη λεκάνη μου. Τραβάω φαλό. Και ανεβοκατεβαίνω. Άφησε τη λεκάνη να λυκνιστεί. Και οπ και οπ και λίγο ακόμα. 3 και 2 και 1 και από εδώ έρχομαι, το λυγίζω, το πιάνω, αν το φτάνω, μην απογοητεύεσαι, πάντα να προσπαθείς για το καλύτερο, αλλά να είσαι στα όρια του ανεκτού, να νιώθεις πως αυτό που κάνεις σε ευχαριστεί. Λίγο σε καίει, αλλά να σε ευχαριστεί κιόλας. Το αφήνω, πολύ ωραία, ανεβαίνουμε σιγά σιγά σε όρθια θέση. Θα αφήσω τον ώμο μου να πέσει κόντρα στο τεντωμένο χέρι. Αναπνέω, μένω και αλλάζω.
Τραβάω φαλωμένο, σπρώχνω τέλεια, ανεβαίνω. Ισιώνω κορμί, αφήνω κεφάλι να πέσει, λίγο τραβάω. Τον αφιένα προς τα κάτω με ολόησια πλάτη, κέντρο, λίγο στο πλάι και λίγο διαγώνια. Επιστρέφω, στην άλλη τραβάω και λίγο διαγώνια, ηρεμώ, οι σφιγμοί μου κατεβαίνουνε. Τέλεια, θα πάρεις μια ωραία εισπνοή, θα πιάσεις τον καρπό σου και στην εκπνοή θα γύρεις. Μπορείς αν θέλεις να κοιτάξεις ψηλά στον ουρανό, αν αυτό σε ευχαριστεί. Και αλλάζεις. Εδώ τραβάς, στρίβεις προς τον ουρανό, μένεις 3, 2, 1 και... Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο από μένα και τον Γιώργο. Σας χαιρετάμε. Μείνετε υγιείς. Γεια σας. Ντροπή, τόλμη. Βιολέτα Μονρεάλ. Η ντροπή είναι ένα ανθρωπάκι πράσινο με ύφος τρομαγμένο. Έχει πολλά μάτια για να κοιτάζει αν το παρακολουθεί κανείς για να κάνει κριτική. Το αντίθετο είναι η τόλμη. Είναι ένα ανθρωπάκι κόκκινο με πράσινα γάντια. Έχει μια κεραία με δύο μάτια για να στοχεύει καλά σε αυτό που θέλει. Η ντροπή είναι ένα συνέστημα που θέλει να σε πείσει να κρύβεσαι για να μην σε βλέπουν οι άλλοι. Πρέπει να την κάνεις, να βρει άλλη κρυψώνα και να σ' αφήσει εσένα να δοκιμάσεις διάφορα πράγματα. Όταν νιώθεις ντροπή... Τα μάτια σου κοιτάζουν κάτω. Κρύβεις τα χέρια πίσω από το σώμα. Σκύβεις το κεφάλι. Οι μύτες των ποδιών σου στρέφονται προς τα μέσα. Ο Νίκος ζούσε με τη γιαγιά και τους γονείς του σε μια μεγάλη πόλη. Ήταν ένα ψηλό αγόρι, αλλά δεν ένιωθε ψηλό. Ήταν όμορφο, αλλά δεν ένιωθε όμορφο. Ήταν έξυπνο παιδί, όμως δεν ένιωθε έξυπνο. Ήταν σβέλτο και ευκίνητο παιδί, αλλά δεν ένιωθε ούτε σβέλτο ούτε ευκίνητο. Ένιωθε άγαρμος, αργός και αδέξιος. Ο Νίκος στο σχολείο προσπαθούσε να είναι αόρατος. Αχ! Να δούμε πώς θα περάσει η μέρα στο σχολείο χωρίς να με προσέξουν. Σκεφτόταν κάθε πρωί. Όταν φορούσε το γαλάζιο μπλουζάκι της γυμναστικής, σκεφτόταν. Είναι πολύ παλιό. Θα με κοροϊδεύουν. Όταν φορούσε το κοντό παντελονάκι του, σκεφτόταν. Ωχ, μωρέ, είναι πολύ κοντό. Θα φαίνεται το βρακί μου. Όταν κοιταζόταν στον καθρέφτη και έβλεπε τα μαύρα του μαλλιά, σκεφτόταν. Είναι πολύ μαύρα και πολύ μακριά. Το χειρότερο ήρθε όταν στο σχολείο τους είπανε να κάνουν μια εργασία για το σπίτι που θα έπρεπε να τη διαβάσουνε μπροστά και σε όλους δυνατά. Ο τίτλος ήταν «Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα στον κόσμο?» Ο Νίκος ήταν πολύ αμήχανος. Το μυαλό του ήταν άδειο. Ήταν τόσο ντροπαλό. Ω, πολύ δύσκολο. Τι ξέρω μωρέ εγώ από τα σημαντικά πράγματα. Και μάλιστα να πρέπει να το διαβάσω στην τάξη μπροστά σε όλους. Ο Νίκος ανησυχούσε. Α, και κάτι άλλο εκτός από τα καθήκοντά σας. Απέναντι από το σπίτι μου μένουν κάτι παιδιά που δεν έχουν παιχνίδια. Αν κάποιος από εσάς θέλει να μου φέρει κανένα, θα του τα δώσω εγώ. Ο Νίκος δεν είχε ούτε παιχνίδια. Είχε έρθει πριν λίγους μήνες από το εξωτερικό και η οικογένειά του δεν είχε σχεδόν τίποτα. Όλοι θα καταλάβουν πως δεν έχω παιχνίδια. Τι ντροπή! Σκέφτηκε στενοχωρημένος. Περνώντας μέσα από το πάρκο για να πάει σπίτι του, άκουσε μια φωνή να του λέει. Άκου! Με λένε Νεραϊδονούλιο. Ξέρω ότι ψάχνεις απαντήσεις. Ρώτα τα λουλούδια. Εγώ λύνω όλα μου τα προβλήματα μιλώντας μαζί τους. Ο Νίκος είδε μπροστά του ένα πλασματάκι με φτερά πεταλούδας. Το ρώτησε πώς γινότανε να μιλήσει με τα λουλούδια. Και το νεραϊδολούλουδο απάντησε. Σου δίνω το χάρισμα να μιλάς μαζί τους μέχρι το τέλος της ημέρας. Τα ανθρωπάκια
Ντροπή και τόλμη θα είναι εδώ για να σε βοηθήσουν. Και θα σε βοηθήσουν, είπε το νεραϊδονούλουδο και χάθηκε. Ο Νίκος δεν τολμούσε να ρωτήσει. Ήταν τόσο ντροπαλός. Κυρία Καμπανούλα, θέλω να μάθω κάτι πολύ σημαντικό για μια εργασία στο σχολείο. Έπρεπε να σε έχουν μάθει να χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου. Είμαι λες Καμπανούλα, είμαι η δαχτυλή της Υπορφυρή και είμαι δηλητηριώδης. Αγράμματε! Είστε κι εσείς δηλητηριώδης. Τη μόλυνση που προκαλείτε εξαφανίζατε ακόμα και τις λιχνίες. Ο Νίκος σημείωσε τη λέξη ευφυΐα στο σημειωματάριό του και έφυγε. Κυρία Ροζά, θέλω να μάθω κάτι σημαντικό για το σχολείο, είπε ο Νίκος τροπαλά, καθώς σκεφτόταν την προηγούμενη απάντηση. Λίγο σεβασμός, μικρέ. Δεν βλέπεις πόσο όμορφη είμαι, απάντησε ο Τριαντάφυλλο. Αν είχατε λίγο σεβασμό, θα ήσασταν πιο καθαροί και δεν θα τα λερώνατε όλα. Α, λίγο ξυπασμένο μου φαίνεται αυτό το τριαντάφυλλο, σκέφτηκε ο Νίκος, καθώς σημείωνε σεβασμό κάτω από την ευφυΐα στο τετραδιάκι. Το επόμενο λουλούδι που ρώτησε ο Νίκος ήταν το ηλιοτρόπιο. Δυσκολεύτηκε κάπως λιγότερο να ρωτήσει, γιατί το ηλιοτρόπιο φαινόταν πιο ευγενικό. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο ήλιος. Κανείς δεν θα μπορούσε να ζήσει δίχως τη ζεστασιά του, είπε το ηλιοτρόπιο στον Νίκο. Ευφυΐα, σεβασμός και ήλιος ήταν οι λέξεις που είχε σημειώσει ο Νίκος ως εκείνη τη στιγμή στο τετραδιό του. Ο Νίκος ένιωθε πως όταν έκανε κάτι πολλές φορές, η ντροπή έφευγε σιγά σιγά. Βρήκε ένα λουλούδι που δεν ήξερε πως το λέγανε ακριβώς και το ρώτησε. Κυρία! Είμαι Edelweiss, μικρέ. Κυρία Edelweiss, θέλω να μάθω τι είναι το πιο σημαντικό, ρώτησε ο Νίκος, δίχως να τραβλήσει όμως αυτή τη φορά. Το νερό! Το νερό και ο αέρας είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα. Ο Νίκος πρόσθεσε νερό και αέρας στη λίστα του τετραδίου του. Τώρα ο Νίκος είχε βρεθεί σε ένα λιβάδι με παπαρούνες. Ρώτησε με σιγουριά, δίχως ίχνος ντροπής. Τι είναι το πιο σημαντικό? Η γη. Η γη είναι το πιο σημαντικό. Χωρίς εκείνη δεν υπάρχει τίποτε. Απάντησε μια παπαρούνα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να κόψω μερικές από εσάς, να σας πάω στη γιαγιά μου. Να της θυμίσετε την πατρίδα της. Ασφαλώς. Ευφυΐα, σεβασμός, ήλιος, νερό, αέρα, φυγή. Φτάνουν αυτά για την εργασία. Ο Νίκος είχε αλλάξει. Τώρα ήταν πιο σίγουρος για τον εαυτό του. Το νεραϊδολούλουδο εμφανίστηκε ξανά. Τώρα είναι η σειρά μου. Πιο σημαντικό πράγμα είναι το ταπεινό. Πρέπει να καταλάβετε πως εσείς οι άνθρωποι δεν είστε το πιο σημαντικό πράγμα. Μένος, άλλη μόσου είναι ευφυΐα, σεβασμό για τον ήλιο, το νερό, τον αέρα και τη γη. Με την ταπεινότητα να αναγνωρίσουμε πως δεν είμαστε το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο, θα ξέρουμε. Ο Νίκος γύρισε στο σπίτι του κατευχαριστημένος με τις παπαρούνες για τη γιαγιά του. Η γιαγιά του ευχαρίστησε. Ευχαριστώ, αγάπη μου! Α, σε βλέπω διαφορετικό! Ο Νίκος αισθανόταν διαφορετικός. Δεν ένιωθε πια ντροπή και είχε και έτοιμη την εργασία για το σχολείο. Το μόνο που είχε ακόμα να ρυθμίσει ήταν το θέμα του παιχνιδιού. Γιαγιά, πρέπει να πάω στο σχολείο ένα παιχνίδι για να βοηθήσω αυτούς που έχουν ανάγκη. Α, αυτό θα σου το λύσω εγώ. Δώσε μου μια παπαρούνα.
και με την παπαρούνα. Ω, τι θαύμα! Η γιαγιά έδειξε στον Νίκο πώς να φτιάξει μια υπέροχη κούκλα και του είπε: «Φτιάξ την στο σχολείο. Θα αρέσει πολύ στη δασκάλα και στους συμμαθητές σου. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τα παιχνίδια αγορασμένα». Το επόμενο πρωί έφτασε η ώρα να διαβάσει την εργασία του στην τάξη. Ο Νίκος πια είχε τόλμη και σηκώθηκε όρθιος και τη διάβασε δίχως κανένα πρόβλημα. Όλοι ενθουσιάστηκαν με την κούκλα που έφτιαξε αυτή η παπαρούνα. Είχε μεγάλη επιτυχία. Η γιαγιά είχε δίκιο. Ο Νίκος αναγκάστηκε να φτιάξει κι άλλες, ακόμα και για την τάξη των μεγαλύτερων. Προηγουμένως, η ντροπή δεν θα τον άφηνε. Τώρα όμως ένιωθε σίγουρος για τον εαυτό του. Ο Νίκος έγινε το πιο αγαπητό παιδί στο σχολείο. Ήταν υπέροχο να μην είσαι ντροπαλός.